Ένα γκολ για τον ΠΟΑ ήταν αρκετό αφού κέρδισε με 1-0 τον ΑΟΙΠΑ του στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο ΠΟΑ μπήκε δυνατά στο μάτς και κατάφερε να πάρει προβάδισμα μόλις το 7ο λεπτό. Ο Λουμπάκης από το ύψος της μεσαίας γραμμής σήκωσε κεφάλι και βρήκε στην πλάτη της άμυνας με διαγωνία μπαλιά τον Μέμο, ο οποίος με ψύχρεμο πλασέ απέναντι από τον Χατζηγιαννάκη έγραψε το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να φτάσουν προς την ισοφάριση μέσω στατιστικών φάσεων και συγκεκριμένα από τα πόδια του Ρότσα, ο οποίος φάνηκε να είναι η μεγαλύτερη απειλή προς την ευθεία του Καβουσάκη στο πρώτο μέρος. Ο Ρότσα αρχικά στο 14 γέμισε με εκτέλεση φάουλ την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι για να κάνει την προβολή ο Αλμπάνης που κατέληξε out, ενώ στο 25 από τα πόδια του ίδιου παίκτη ο προθυμένος Καλιτσουνάκης δεν μπόρεσε να νικήσει τον Καβουσάκη που μπλόκαρε σταθερά. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου μέρους, ο ΠΟΑ έψαξε να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα, όμως το σουτ που επιχείρησε ο Βοριάς έφυγε ελάχιστη στάουτ στο 46. Στο 55 ο Νίκταρης με προσπάθειά του κέρδισε το αριθμητικό πλεονέκτημα της ομάδας, μολονότι ο Καλιτσουνάκης που είχε δεχθεί την κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο τον ανέτρεψε και με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβλήθηκε από τον διαιτητή Ταμπουρατζή. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αρμένης με μονοκόμματο σουτ άγγιξε την ισοφάριση, όμως η εκπληκτική εκτέλεσή του από τα όρια της περιοχής πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Καβουσάκη. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι και το φινάλε, με την ομάδα του Τσαλένιου να επιστρέφει στις νίκες. Η αλήθεια είναι ότι εξ αρχής ξέραμε ότι το παιχνίδι σήμερα είναι πολύ δύσκολο. Παίζαμε μια ομάδα η οποία με στην έδρα της παρουσιάζει μια δυναμική. Το έργο μας έγινε πιο δύσκολο όταν μείναμε με 10 παίχτες. Αλλά εγώ θα πω ότι η εικόνα μας ήταν καλύτερη όταν μείναμε 10 παίχτες. Το παιχνίδι, ενώ ξεκινήσαμε πολύ καλά, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, βάλαμε ένα γκολ. Στη συνέχεια και στο δεύτερο ημίχρονο μετά την αποβολή από τον αντίπαλό μας, λες και δεν ήμασταν μέσα στο γήπεδο. Αντί να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού πάλι, να ανοίξουμε όλο το πλάτος του γηπέδου, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα, μας έπιασε ταραχή, άγχος, φόβος, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και δώσαμε το δικαίωμα στον αντίπαλο με μεγάλες πάσες, όχι κάτι οργανωμένο, να μας δημιουργήσει φάσεις μέσα στην περιοχή μας, αποστατικές, είτε από μεγάλη πάσα του τερματοφύλακα, είτε το στόπερ.